Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. Εδώ είναι ο Σταύρος Κόλκας που ρωτούσατε, που αγωνιούσατε, για να σας αναλύσει τους τελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Και για την πρώτη θέση, αλλά και για την τρίτη. Τι σφαγή του Ολυμπιακού ήταν αυτή. Γιατί το λες χαμηλόφωνο αυτό, την τρέπεσαι. Τι σφαγή του Ολυμπιακού ήταν χθες αυτή. Δεν τρέπονται καθόλου. Όχι. Όχι. Καθόλου. Καμία ντροπή. Καλά, εντάξει. Ωραία, δεν συμπαθούμε. Το μπασκετικό Ολυμπιακό, εντάξει τώρα. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ιωαννίδης, δεν έχω κανένα τα λογικά. Δηλαδή, πραγματικά τότε ήθελα να πέσει ένας μετεωρίτης. Αλλά πραγματικά είναι, φίλε, τώρα. Πώς το. Είναι ίδιο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με το δικό μας, βέβαια. Χειρότερο είναι. 40 λεπτά κεφαλιές τρώγανε. Και αντέξανε. Εκεί τώρα ξέρεις τι είχε κάνει. Ό,τι έκανε από Παθεοδόλο με την ΑΕΚ, έκανε σφαιρό με το. Μην μιλάτε, ηρεμήστε και μην μιλάτε, μην ασχοληθείτε. Υπολογίστε ότι 10-15 πόντους έχουν αυτοί έτσι. Αυτό με τα λόγια δεν μπορεί να το επιτύχει, φίλε. Πρέπει να του έχει δώσει και κάτι. Ηρεμιστικά κάτι αυτό, δηλαδή. Δεν είναι, εντάξει τώρα. Το Σπανούλι τι να τον πει, μην μιλά. Αφού τρελαίνεται. Ωραία, ρε, το κράτησε έξω. Ναι. Ο Παναγιώτο είναι στον κόσμο του μερικές φορές. Άντεξε. Έμπειρος. Έμπειρος. Ναι. Παίζει πόσα χρόνια σε ψηλό επίπεδο. NBA πήγε, Μπαρσελόνα πήγε. Εντάξει. Έμπειρος. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ντροπή του αθλήματος, το οποίο δυσφημείται όλο και πιο πολύ. Εντάξει, αυτή η διαιτησία υπέρ του Παναγιώτο ήταν αδιανόητη. Και έχασε. Και όμως έχασε, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, άμα έχετε τις διαιτησίες και τα επόμενα μάτς, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να αντέξει. Και ο Παναθηναϊκός στο κάτω-κάτω μπορεί να βελτιωθεί και λίγο. Εντάξει, μπορεί και να κερδίσει και καθαρά, δεν είναι, αποκλείεται. Με εμάς τα βάζαν όλα στο μεταξύ. Χθες ο Καράτης πρέπει να άλλαξαν τρεις μπασκέτες. Δεν το μάρκανε και με τα μάτια όμως. Εντάξει. Ήταν από κοντά. Δεν τον προκαλούνε. Τι μας ενδιαφέρει όμως εμάς. Όχι, δεν σχολιάζουμε αγωνιστική επικαιρότητα. Η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτό είναι το ταβάνι. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε και στην Πάτρα. Επίσης με πολλά προβλήματα με διαιτησία. Επίσης με μια απάντηση και μια έτσι, αντιμετώπιση πολύ ψύχρεμη από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βλέπω ξανά τη φάση του Φαγιέ που διαμαρτύρεται ο Προμηθέας. Ναι. Εκτός του ότι δεν είναι ξεκάθαρο φάουλ. Σε σχέση με αυτά που είχαν δοθεί, βέβαια είναι. Γιατί πριν έχουν δοθεί 3-4 κοψίματα καθαρά φάουλ. Εντάξει. Η Τσαρούχα αφήνει το σφύριγμα στον Κορομιλά και όταν διαπιστώνει ότι δεν το παίρνει ο άλλος, πανικοβάλλεται. Εκεί ο Παναγιώτου σφύριζε. Έκανε και ο Παναγιώτου κάτι τέτοια χθες, αλλά σφύριζε, δεν τα άφηνε. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Μα εκεί θα ξεφτιλιζόταν οι άλλοι, ρε. Αφού έχουμε πάρει κατοχή και βγαίνουμε στην επίθεση. Να γυρίσει τη φάση πίσω. Εύκολα. Τα κατάφερε εκεί ο ΠΑΟΚ με κόντρα διαιτησία. Το εκπληκτικό ήταν εκεί ότι θέλουν να περάσουν μέσα από την ΕΡΤ το ότι αδικηθήκαμε. Ο Προμηθέας να περάσει το ότι αδικήθηκε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε επειδή πήρε ένα σφύριγμα κτλ. Που δεν είναι ξεκάθαρο να το πήρε. Φοβερά πράγματα. Γιατί αν κάνει προσπίση και ο Φαγιέ είναι φάουλ. Θα το πάρει. Ο Φαγιέ που εκτέλεσε 16 βολές. Λίγες παραπάνω βολές από τον Λεμπρόν στους τελικούς. Μα όσες φορές πήγε η μπάλα μέσα σε όλο το παιχνίδι, που δεν πήγε άλλες φορές, μόνο εκεί πήγε. 5-10 φορές στο Φαγιέ. Όλα τα τρίποντα. Πήρε φάουλ. Όλοι, τα πάντα. Ο Τζάκσον έκανε 4 φάουλ και δεν καταλάβει τίποτα. Δεν τον ξέρω να ακουμπήσει. Κάτι έβλεπα εκείνη την ώρα και το γύρισα και βλέπω ξαφνικά Τζάκσον 4. Δεν τον ακούμπησε. Και έκανε 4 φάουλ. Δηλαδή δεν διαμαρτύρεται ποτέ. Δηλαδή με την νοοτροπία του είναι σαν να μου λέει ξαναδώ και το επόμενο. Πού πας έτσι. Στην Ελλάδα παίζει. Κέρδισε ο Πάοκ παρόλα αυτά. Και παίζει Τετάρτη δεύτερο παιχνίδι με τους Πατερνούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάμε 8.000 κόσμους. Ναι. 8, και πινελί και από το πρώτο λεπτό. 2. Όποιος δεν πάει είναι προδότης. Που η καλύτερη σου έδρα στην Πάτρα. Εντάξει τώρα. Αυτά να λέγονται. Όποιος δεν πάει είναι προδότης. Ακούστηκε στην Πάτρα το Πάο Κολέ σε ένα μάτσο όσες φορές ακούστηκε η ελτοχρονιά στο παλατάκι. Εντάξει τώρα. Δεν μιλάμε. Αν είναι δυνατόν. Και μπράβο στους Πελοποννήσους Παοξίδες που δώσαν λίγο κλίμα. Και ακούστηκε το ΠΑΟΚ σε έναν αγώνα μπάσκετ. Μα τι τώρα δεν είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά, είναι ευαίσθητα. Δεν είναι. Επειδή έχουμε μάθει τα τρόπαια, τα 75 τρόπαια που έχουμε κατακτήσει σαν σύλλογος, δηλαδή. Ναι. Ωραία, σε μπάσκετ ποδόσφαιρο. Δεν είναι τώρα. Η τρίτη θέση, το ταβάνι αυτό, δεν αγγίζει οπαδικά, καταλαβες. Δεν οδηγεί στο παρατάκι. Τι. Κράζει κανεί. Μου είχε έρθει κορυφαίο μήνυμα. Τι? Και δεν το διάβασα όλο. Άρχισα να γελάω. Τι. Για να γελάω. Για δώσε. Δώσε τα δωρε. Διαβάζετε. Ο γιο μου προχθέ.
μήνυμα. Έγραφε ιστορία. Στο μάθημα σχετικά με τον Προμηθέα, του είπαν ότι ο λόγος που ο Δίας τον τιμώρησε ήταν γιατί του είχε πάρει το franchise της φωτιάς. Το franchise, ρε. Ναι. Αυτά που κάνουν στα πλέον τα κοράκια δεν έχουν προηγούμενο. Στην τελευταία περίοδο στο ΆΚΑ οι βολές ήταν 14-0, φοβερά πράγματα. 7-0 τα φάουλ, ναι. 7-0 τα φάουλ, πράγματι. Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός δεν μας ενδιαφέρει εμάς, αλλά τώρα σαν μπασκετόφιλοι, εντάξει. Κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση στο μπάσκετ με τα franchise κτλ. Που γράφει και ο φίλος. Και γι' αυτό ασχολούμαστε, γιατί τελικά πράγματι η κατάσταση είναι χειρότερη από ότι στο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο κάνουν και μια προσπάθεια να διορθωθούν, ρε παιδί μου. Έχει γίνει προσπάθεια, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει. Άσχετα από το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα. Και τώρα γίνει μια προσπάθεια. Ο Περέιρα το παλεύει. Αλλάζει ο κανονισμός. Μπαίνουν ξένοι. Μπαίνει το VAR. Φεύγουν οι περίεργοι. Γίνονται προσπάθειες. Αυτοί που ξεφύλισαν το άθλημα πέρσι θα φύγουν. Για τον Κομίνη μάχη γίνεται. Ακόμα έχει η Σου Φου Κομίνη ανά την Ελλάδα έχουν αυξηθεί. Από ό,τι φαίνεται. Και η μάχη συνεχίζεται. Από τους υποστηρικτές του για να μείνει στους πίνακες. Άρα γίνεται προσπάθεια. Στο μπάσκετ τι γίνεται? Τι κάνουν αυτοί στο μπάσκετ που γελάει όλη η φύση μαζί τους? FM γράφεται και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 545-26 για ερωτήσεις, για απόψεις, για επισημάνσεις, για ό,τι θέλετε, για ό,τι λέμε. Όπως ο φίλος, πάλι καλά που επέλεξαν τρίποντο. Α, η Πατρινή λέει, και δεν κυνήγησαν παράταση, γιατί εκεί θα άλλαζε για να παίξει και ο Ζουρνατζίδης. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλά φάουλ στο παιχνίδι για απέναντι σε μια ομάδα η οποία σούταρε 62 τρίποντα. Και ο ΠΑΟΚ είχαν όλοι φάουλ. Κάνει χωρίς να καταλάβει κανείς πώς και γιατί. Τετάρτη το δεύτερο παιχνίδι, 6:30, εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, θα μας απασχολήσει στην πορεία της εκπομπής. Θα έρθει στο παραμπάκι μου. Πώς? Δεν ξέρω να με βάλουν μέσα. Γιατί? Γιατί έχω να έρθω χρόνια. Ναι, είναι ντροπή αυτό που κάνεις, το καταλαβαίνεις, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνω. Βλέπουμε στο ΠΑΟΚ 24 το Βιερίνια, ο οποίος ψηφίστηκε ως απολυτιμότερος. Βλέπουμε τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος θέλει τζάμπα του Μιστακίδη και τον Κάτσε. Φέρεται να ζήτησε. Έχουμε παίκτες, παιδιά, να δώσουμε αλλού. Έχουμε και φίλους. Βλέπουμε τον Πρίγιοβιτς, βλέπουμε και τον Κουλούρη. Mm-hmm. Ο Κουλούρης που γράφεται εσείς στο ΠΑΟΚ 24 ότι θα φύγει, ότι μπορεί να φύγει, πώς θα φύγει? Εμείς γράφουμε. Που δεν έχει σεντερφόρ. Ο Κουλούρης έχει συνεννοηθεί με τον. Ο μάνατζερ του Κουλούρη έχει συνεννοηθεί με τον ΠΑΟΚ και αναζητεί την ομάδα στο εξωτερικό για δανεισμό. Και ποιο θα βάλει σεντερφόρ τον Αύγουστο, άμα γίνει καμία στραβή? Τον Αύγουστο, δεν, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, ναι. Το Βιερίνια. Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί αυτό που ρώτησα εγώ όταν μου έμαθα για το. Το Μιστακί δεν το θέλετε. Το Κουλούρη δεν το θέλετε. Το ερώτημα το εύλογο είναι προφανώς θα φύγει δανεικός αφού πάρουμε. Βέβαια. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα. Όχι, αφού πάρουμε. Είπανε, αφού επιστρέψει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, και δεν πουληθεί. Μου είπανε ότι δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα. Έγινε. Ότι μπορεί να βρει μεθαύριο ομάδα και να φύγει. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ άτιμο πράγμα και τιμωρεί αυτούς που δεν προσέχουν. Θα παίζεις ΠΑΟΚ Βασιλεία με center for τον Κωστίκο. Καλά, πάλι καλά τον Κωστίκο. Καλά, ναι. Ναι. Πάλι καλά. Μην παίζεις με center for τον Κώστο Ιωσεφίδη. Εκείνη το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Διάφορα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, και μέσα στο καλοκαίρι τα πιο πολλά θέματα θα είναι τέτοιου είδους με τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολλοί, και όχι με αυτούς που είναι να έρθουν, οι οποίοι θα είναι λίγοι, όπως φαίνεται. Και μακάρι μέσα στην εβδομάδα να κλείσει άλλη μία υπόθεση τουλάχιστον, όπως έκλεισε το Χατσερίδη, να υπογράψει άλλος ένας, και αν είναι ο Βέρμπλουμ ακόμα καλύτερα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και στον κόσμο του ΠΑΟΚ κάνει μεγάλο κλικ αυτή η υπόθεση του Σουηδού. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία και αξίζει κιόλας, γιατί είναι ένας σπουδαίος, ένας πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής.
για τον οποίο δεν θυμάμαι, δεν είχαμε γράψει, δεν έχουμε πει ότι στην Εθνική Σουηδίας δεν είναι και δεν παίζει Μουντιάλ, γιατί αποχώρησε. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή είπε σταματάω από την Εθνική, για αυτούς τους κλασικούς λόγους που έτσι λένε κάποιοι ποδοσφαιριστές, να ξεκουραστώ, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ο Βέρμπλουμ είχε δηλώσει την αποχώρησή του εδώ και καιρό και παρά τις πιέσεις που δέχτηκε δεν ανακάλεσε και παραμένει εκτός εθνικής. Θέμα είναι όμως τι γίνεται τώρα, φίλε. Πόσο να περιμένεις? Και αν έχει πάρει την πρότασή σου και πάει πέρα δόθε. Προφανώς αυτό κάνει. Γιατί δεν το κάνουμε αλλιώς αυτό? Πόσα θες, αδερφέ, τόσα, έλα εδώ να υπογράψεις. Τώρα θέλω παραπάνω. Τι λέει? Κάτι μας έστειλε μπούντου. Απόφαση για την εθνική. Την εθνική ασφαλιστική. Α, το θέμα μας που είχαμε δημοσιοποιήσει για τον Βέρμπλουμ. Μετά από 51 εμφανίσεις, στα 31 του χρόνια είχε πάρει απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική. Και αυτό έγινε μετά το Euro του 2016. Το κεφάλαιο έκλεισε. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο εκτιμώ κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα συμβεί. Δεν έχω πολλά ποδοσφαιρικά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Προσπαθώ να απολαμβάνω το παιχνίδι κτλ. Δεν θέλω να επιστρέψω στην εθνική ομάδα. Μου αρέσει το γεγονός ότι έχω ελεύθερο χρόνο. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είμαι πλέον 20 χρονών. Είναι δύσκολο να έχω πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ακόμα και αν η ομάδα μου μπει στο παγκόσμιο κύπελλο του 18, δεν θα επιστρέψω. Πήρα μία απόφαση και θα την τηρήσω. Και έγινε εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης για να τον επαναφέρουν ενώπιση παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά δεν κατάφεραν να το αλλάξουν γνώμη το ρεπορτάζ της Ελένης Μπούντου πριν αρκετές ημέρες για την ιστορία του Βέρμπλουμ με την εθνική του ομάδα, που απαντάει γιατί θα τον δούμε με τη Σουηδία στο Μουντιάλ. Αν του αρέσει ο ελεύθερος χρόνος, λες να μπαίνει κατά τον Αύγουστο. Πώς? Αν του αρέσει ο ελεύθερος χρόνος, λες να μπαίνει κατά τον Αύγουστο. Σαν τον Μπέρι. Ναι, κάτι τέτοιο. Φίλος αναρωτιέται όπως και εμείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν τον Μιστακίδη Φευγάτο πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία. Για το Φευγάτος με το έφυγε, μπορεί να έχει μια απόσταση ενός, ξέρω εγώ, τεράστια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ο Κουλούρης, ο Μιστακίδης είναι σήμερα στο ρόστερ. Το ότι ο Κουλούρης ψάχνει ομάδα για να φύγει στο εξωτερικό, να πάρει εμπειρίες, να πάρει συμμετοχές, να εξελιχθεί, γιατί βλέπει ότι ο δευτεροτρίτο ρόλος που έχει εδώ πέρα δεν μπορεί να το βοηθήσει να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί, είναι λογικό. Αλλά λογικό είναι και για τον Πάοκ να έχει τρία φόρτα και να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια. Απαραίτητο. Απαραίτητο. Τώρα θα είναι ο Πούκι, θα είναι ο Μούκι, θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Τρία φόρ. Εγώ το Μιστακίδη δεν τον έδινα. Φυσικά. Τι πάει να πει τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι παίκτη που παίζει και τις τέσσερις θέσεις. Ποια είναι η σταθερά μου αριστερά στα εξτρεμιά, καταλάβω. Ποια είναι η σταθερά μου, έφυγε ο Μακ. Που δεν ήταν ποτέ σταθερά σαν εξτρεμ, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Και τον Μιστακίδη τι εκεί τον βάζεις? Όχι, τον βάζω και εκεί. Δεν μπορεί να παίξει δεύτερο φορ. Δεν μπορεί να παίξει κορυφή. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν ήταν στο στάδιο που ήταν πριν χτυπήσει. Το δέχομαι. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Τον έχει δύο προπονητής. Και αν πει στο φιλικό με την Γκένκ και καρφώσει τρία παστέλια, τι λέμε μετά? Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια. Βασικά, επειδή και ο Λουτσέσκου δεν μας ξεκαθάρισε τα πάντα όταν μιλήσαμε, τα άλλα όλα προκύπτουν από εικασίες. Δηλαδή, okay. Το ότι ο Κουλούρης μίλησε με τον ΠΑΟΚ και ψάχνει ομάδα είναι γεγονός. Ο ατζέντης του, τέλος πάντων. Ωραία. Okay. Το ότι επίσης ο ΠΑΟΚ δεν του είπε περίμενε λίγο όμως θα φύγει μετά τις 25 Ιουλίου. Θα φύγει κατά τις 10 Αυγούστου για να δούμε τα πρώτα παιχνίδια. Και αυτό είναι γεγονός. Ο Γιώχανσον υπογράφει στη Ρεν. Ο ποδοσφαιριστής του Σουηδός επίσης που έπαθε ρήξη χιαστών και δεν δέχθηκε την πρόταση της ΑΕΚ ενώ ήταν τραυματίας για να νέωσε το συμβόλαιό του. Έγινε και αυτό. Υπογράφει στη γαλλική Ρεν. Απορώ πως αρνήθηκε τα 500 ευρώ το μήνα, ρε φίλε. Δύναμη της ψυχής μίλησε. Λοιπόν, πάμε για να ξεκινήσουμε
να μιλήσουμε για παίχτες που είναι να έρθουν στο ΠΑΟΚ. Πρώτη ώρα με στοίχημαν για στοιχηματισμό και στο Μουντιάλ, με πάρα πολλά στοιχήματα για ομάδες, για παίχτες, για όλα τα παιχνίδια. Με μοναδικές λειτουργίες Cash Out, Token Bet και Speed Bet. NAC Shoes, η ανδρική συλλογή και για το καλοκαίρι στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και Regina, σε επιλεγμένα καταστήματα τα κορυφαία αξεσουάρ μπάνιου. Πάμε πρώτο διάλειμμα, ξεφύγαμε, για να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες πρώτα με το ποδόσφαιρο. Τέσσερις Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Καλά τα πας, φίλε, με τις μηνύματα είσαι πάρα πολύ καλός. Διαβάζω πολλά μηνύματα στο διαδίκτυο από φίλους που γράφουν «Άντε, δεν περνάει ο καιρός να ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ». Εγώ σε πρώτη φάση θέλω να πάω να ρίξω μια βουτιά, δεν έχω προλάβει να ρίξω μια βουτιά. Καλά, δεν είναι. Ο κόσμος τον ΠΑΟΚ θέλει να δει. Και πότε είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ? 25? Σε 20 μέρες δηλαδή. Κάπου εκεί δεν είναι, θα το δούμε και στην πορεία. Είδες. 20 days. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός για να ξαναδείς τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, κοίτα τώρα, ξέχωρα από αυτό. Εμείς που έχουμε το φετίχ να πηγαίνουμε στην προετοιμασία, βέξει και ο νήσι, είμαστε πιο τυχεροί από τον απλό τον κόσμο. Γιατί βλέπουμε την ομάδα, ξέρεις αυτό που κάναμε πιτσιρικάδο που ξυπνούσαμε πρωί για να δούμε τι έγινε στην προετοιμασία, να πάμε πάρουμε εφημερίδα, όταν μεγαλώναμε που γυρνούσαμε σπίτι και παίρναμε εφημερίδα γιατί είχαν βγει. Τώρα είμαστε στην προετοιμασία. 15-16 χρόνια σε δει. Φίλε, είναι ωραίο πράγμα. Απλά και τα παιχνίδια μεταδίδονται τις πιο πολλές φορές. Ναι, αλλά δεν έχεις άλλο να σε κοιτώ τώρα. Είναι άλλο έργο. Δεν μπορώ να βρω το πρόγραμμα τώρα. Θα το βρούμε στην πορεία. Σε λίγο θα μιλήσουμε. Άρα κάτσε να βρούμε το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στις 2 Ιουνίου. Λοιπόν, 20 Ιουνίου οι παίχτες είναι εδώ, 22 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή αναχώρηση για Ολλανδία για το Horst στην τοποθεσία που και πέρυσι πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί ο ΠΑΟΚ παραμένει για 12-13 ημέρες, μέχρι 3 Ιουλίου. 26 Ιουνίου, το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή σε 22 μέρες από τώρα. Φιλικό παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης. Σου λέει, αντί να παίξουμε με μια ομάδα 4-5 κατηγορίας, παίζουμε με τους νεαρούς της Γάνδης που... Δεν είναι νεαροί ακριβώς, είναι οι επαγγελματίες που δεν έχουν θέση στο ρόστερ. Αυτή να μην πούμε ότι είναι περίπου στο επίπεδο της ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Όχι, είναι πιο πάνω. Γιατί? Γιατί είναι άντερ 23. Έχει και 23χρονους μέσα. 4 γκολ θα φάνε αυτή τον Γκαργαλατζίδη. Να το δω. Θα είναι τον Γκαργαλατζίδη που ετοιμασία. Όχι, αν ήταν η ΚΑΠΑ 20 του Γκαρσία. Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω. Είναι στο ίδιο επίπεδο σου, γιατί αυτοί είναι άντρες. Μην αδικείς, δηλαδή τα παιδιά αυτά τώρα τα δικά μας είναι 19 χρονών. Στο 18, επίπεδο του όμως είναι πολύ πάνω από αυτούς του Βελγίου. Μην σιγά την ποδοσφαιρική σχολή του Βελγίου. Τι λες μωρέ, το πριν διάβαζες να πούμε την εθνική τους, Καραγκιόζη, τα λες και όλα δημοσίως. Από αυτούς που θα δούμε οι 3-4 που παίζουν στη City και στη Liverpool σε 5 χρόνια. Μπορεί να είναι και δανεικοί από εκεί. Ναι, εννοείται. Άρα υπάρχει μια κόντρα. Δεν, ναι, δεν είναι όπως πρόπερση εκείνο το 14-0. Το reserves, αυτό εδώ το under 23 που το καθιέρωσαν οι Γάλλοι και το κάνουν τώρα και οι Βέλγοι, οι Άγγλοι και το κάνουν τώρα οι Βέλγοι, είναι πολύ αποδοτικό. Γιατί είναι μια καλή μετάβαση από το αστυνομικό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και με τη Γάνδη παίζουμε και στο δεύτερο γκρουπ. Θα δούμε ξανά το που λέμε. Το νησίτη. Το νησίτη, ναι. 26 Ιουνίου λοιπόν με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης, 29 Ιουνίου με την Άντερλεχτ, 2 Ιουλίου με την Νόρτζελαντ. Επιστροφή μετά στο Όστερμπεκ, 9 Ιουλίου με τη Στεάουα, που κύριοι που είχαν βάλει 4 γκολ. Τι είχαμε φάει? 4 γκολ.
4-3 είχαμε χάσει. Πρόπερση, ναι. Ναι. Με τον Τζιόλι που δεν έκανε. Τζιόλι στην προετοιμασία ήταν. Ναι. 12 Ιουλίου με την Γκένκ και 16 Ιουλίου τα δύο φιλικά τα τελευταία για να παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Η μία ομάδα θα είναι η Άλτα Αβών και η δεύτερη. Την Άλτα Αβών θα μας ενημερώσει η Ελένη Μπούντο αναλυτικά σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Ποια είναι η Άλτα Αβών? Τα Αβών. Τα Αβών. Τα Αβών. Α, sorry. Μόνο Μεξικανή να μην είναι. Εκείνη με το Μεξικανή δεν είναι. Εκείνη το Μεξικανή που πάθαμε εκείνη τη μέρα. Πέτυχε παίκτη? Όχι. Όχι, ούτε εγώ. Όχι. Και επειδή βεβαίως είναι πάρα πολλοί οι φίλοι από Ολλανδία, από Γερμανία, οι οποίοι πάντα κανονίζουν εκεί για να παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ και θέλουν ημέρες, ώρες, οδούς, γήπεδα κτλ. Αυτά θα ανακοινώσει η ΠΑΟΚ τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν έχετε μια γενική εικόνα για τις ημερομηνίες και τώρα για τις πιο πολλές λεπτομέρειες θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ένα μήνυμα που ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα, λογικό είναι ο Βασιλακόπουλος να έχει μια συμπάθεια προς τον Προμηθέα. Είναι γνωστό ότι πρωτοανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ από την εποχή του. Από την εποχή που λατρεύεται το δεκάθε. Ποδοσφαιρικά επιγόντως, απόκτηση του τρελοσουηδού. Τέτοιο γυάλισμα στο μάτι από την εποχή του Πάμπλο έχω να δω. Γράφει φίλος για τον Βέρμπλουμ. Οι Σκανδιναβοί γενικά και οι Σουηδοί βαράν πολύ, εντάξει. Δεν ξέρω αν το είπαμε στον αέρα, το συζητούσαμε, εκτός δεν θυμάμαι. Οι δύο φόρ τους είναι οι πιο βρώμικοι φόρ που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή... Πάμε να μιλήσουμε για... και για τον Χατσερίδη κυρίως, μια και είναι η πρώτη δεδομένη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος βεβαίως έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει χρόνια και στην Ουκρανία και προ ΠΑΟΚ και μετά ΠΑΟΚ. Έχει εικόνες, παραστάσεις. Με τον Ανίση Μπουσαϊντή βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα καλησπέρισουμε τον Νίκο τον Μοσχοβίτη που θα μας βοηθήσει. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να καλησπέρισουμε και τον Ανίση που μας ακούει. Ανίση, hello from Thessaloniki. Hello, how are you my friend? Hello from Greece. Everything's okay, what about you? Yeah, great, also great, thank you. Πού τον βρίσκουμε, τι κάνει, αν είναι κοντά στο ποδόσφαιρο, πώς είναι? Anis, where are you? Are you near football? Are you something? Are you involved with something with football? Of course, my friend. I breathe football. I cannot without football. I'm the coach of the national team U23 exactly. Now I'm national team now already. We prepare the qualification for the Olympics Games and the African Cup. Mm-hmm. And I am the supervisor of the national team, the clubs or the nation where we will play against them in World Cup. So I was watching England and mm-hmm. Belgium for the national team and for the technical direction of Tunisia. So now I'm very close to, how to say, also to the football, always in football, to play football, to enjoy football. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, μας είπε ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς ποδόσφαιρο, αναπνέω για το ποδόσφαιρο. Είμαι προπονητής στην εθνική ομάδα της... αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω ότι κάπου 21 είπε της Τινησίας, ναι. Έχουμε τη δική μας προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και για το κύπελο Εθνών Αφρικής που ακολουθεί. Και επίσης έχω και μια συνεργασία ως σκάουτερ ουσιαστικά της μεγάλης εθνικής ομάδας, η οποία ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, έχει τον όμιλό του στο Βέλγιο για την Αγγλία και όπως είπε παρακολουθεί έτσι και αυτές τις ομάδες για την τεχνική ηγεσία της μεγάλης ομάδας. Είμαι πάντα πολύ κοντά στο ποδόσφαιρο. Άρα θα έχει τη χαρά να είναι με την εθνική της χώρας του στο Μουντιάλ, θα είναι εκεί παρόν? Anis, will you be in Russia for the World Cup? Sorry, I can't hear you. Will you be in Russia for the World Cup for Mundial? Exactly, maybe no, because we have some friendly game with the 2023. I already give my report to the national team. I don't
I'm not sure 100% to be there, but we don't know exactly, because the 8th of the month we departure, and there is some other we go 11, so we don't know exactly. But how to say, all the team are managed to World Cup, so I don't know exactly if I will go or not. See, now I don't know. Okay. Μας λέει ότι είναι, πιθανό, είναι πιθανότερο όχι. Έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια με την ΚΑΠ 23 τελικά και όχι από 21 που είπα πριν. Έχω δώσει τις αναφορές μου στην τεχνική ηγεσία για τους αντιπάλους της ομάδας στον Όμιλο. Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά στις 8 του μήνα είναι η αναχώρηση. Κάποιοι άλλοι θα πάνε στις 11. Δεν ξέρω αν θα είμαι εκεί, αλλά όπως μας είπε στην αρχή, το πιθανότερο είναι να μην είναι. Μάλιστα. Είναι την ίσως, αλλά έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ουκρανία. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, στο δικό του μυαλό, ακόμα και τώρα, σε ποια χώρα πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο ανεπτυγμένο, ποια χώρα θεωρεί πιο ψηλά από τις δύο, Ελλάδα ή Ουκρανία, ποδοσφαιρικά? Αν είσαι your Ethnician, but you have played in Ukraine, you have played in Greece. In which country do you think that the football is more, you know, is better, is in a better level? No, of course, Greece is better level. You know, that stadium is much more better. The field is the okay. Fans are the same. For me, I'm sorry, but the fans are always crazy about football all here or Greece. But I think the football, the level, the tempo of the games, the training, the trainer also in Greece, the atmosphere is much more better than in Tunisia. You know, you cannot compare between Africa and Europe. It's okay, North Africa. Όχι, πες του για την Ουκρανία, Νίκο. For sure. Anis, the question is about the differences in Ukraine and in Greece. Ah, okay. Look, I would tell you something. If you ask me this question before 5-6 years, I would tell you that for sure Ukraine is much, much, much more better. Because there is much more money, there is many good clubs, 6-7 good clubs. But now, after the revolution, it become very, very, and very, how to say, there is no... appointed like before, before was 6-7 players, 6-7 teams who played for the first top of the league. Now there is only Shakhtar and Dynamo Kiev, and less Dynamo Kiev, because Dynamo Kiev is not like before. So I told you now, Greece, it's okay, maybe little better. Maybe Ukraine, so I think now it's the same. But if we speak about challenges and organization and more better future, I think Greece now is much more better than Ukraine. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, στην αρχή λίγο το μπερδεύσαμε, μάλλον μας είπε για τις διαφορές με την Ισία, πηγαίνοντας λίγο στα της Ουκρανίας με την Ελλάδα, είπε ότι αν με ρωτούσες πριν 5-6 χρόνια θα έλεγα ότι στην Ουκρανία είναι πολύ καλύτερα. Υπήρχαν περισσότερα χρήματα, υπήρχαν 6-7 καλοί σύλλογοι που διεκδικούσαν το τίτλο, αλλά τώρα δεν είναι η ίδια η κατάσταση. Τώρα είναι μόνο η Σαχτάρ και η Δυναμό, οι δύο ομάδες που διεκδικούν το τίτλο, και μάλιστα η Δυναμό δεν είναι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μάλλον είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όταν μιλάμε για προκλήσεις και οργάνωση και καλύτερο μέλλον, τότε στην Ελλάδα φαίνεται ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Βιέν Χατσερίδη της Δυναμό Κιέβου, ποδοσφαιριστή τον οποίο αντιμετώπισε παίζοντας και στην Ουκρανία. Ποια είναι η άποψή του για τον πολύ ψηλό αυτό στόπερ της Δυναμό Κιέβου? Anis, ΠΑΟΚ bought Γευγέν Χατσερίδη from Δυναμό Κιέβου, from Δυναμό Κιέβ, and which is your opinion for this player, because we know that he's a very tall player. He's about 2 meters. Yeah. You know, Hachiridi, I know him before maybe 6-7 years. I played against him many times. He's very tall player. He have good head, play good with the head. He's not slow, my friend. He's not slow. He's okay. I don't know now with the years how he become, but. You know, when you take one player playing Dynamo Kiev for
national team for long years, play big games and challenges. He was top player in Ukraine, I don't know, before 5-6 years, I think now it's the same. I think it's very good and very, it's another profile of player that come to PAOK, because we know exactly that PAOK need players who play good with the ball from the back. Kachridi, he play good with the ball also, but he's also a fighter, you know, in the center defender. He's a good player. I think it's like Matos, you know, when you ask me about Matos, I told you you would be happy with this player when you take him. He's playing very good. Chakhov, I told you also, he's cold blood and he's this, you know, like feeling player. If he feel good, sometimes he play with feeling. But Kachridi, I think you broke in PAOK, experienced player, technique leader. That's very important in PAOK, that a leader player who play in big club in Dynamo Kiev. It's very big club in all Ukraine, Russia, or Union Soviética. He's very good player and very good mentality, because I hear about him that he's a very good man. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι τον ξέρω από 6-7 χρόνια πριν. Τον έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Είναι πολύ ψηλός, παίζει πολύ καλά με το κεφάλι, αλλά δεν είναι αργός. Ίσως λέει, δεν ξέρω με τα χρόνια τι έγινε, αλλά παίζοντας όλα αυτά τα χρόνια σε Δυναμό Κιέβο και στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας, ήταν κορυφαίος αμυντικός. Έρχεται ένας διαφορετικός παίκτης στον ΠΑΟΚ, όπως είπε. Είναι ηγέτης στην άμυνα, παίζει καλά με την μπάλα, αλλά είναι μαχητής. Μοιάζει πολύ με το Μάτος σε αυτό το πράγμα, έχει την ίδια νοοτροπία. Ναι. Ξέρω και τον Σάχοφ, αλλά ο Σάχοφ είναι διαφορετικός. Έχει κρύο αίμα, όπως είπε, στο παιχνίδι του. Φέρνει επίσης εμπειρία, την οποία την έχει και από την παρουσία του στην Δυναμό, γιατί η Δυναμό, όπως τόνισε, είναι μια ομάδα πολύ σημαντική τόσο στην Ουκρανία όσο και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και επίσης είπε ότι έχω ακούσει πως είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος ο Χατσερίδης. Συνήθως, προφανώς το ξέρει, όταν παίχτες από τη Ρωσία ή την Ουκρανία έρχονται πιο δυτικά στην Ευρώπη, έχουν προβλήματα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα. Αυτό να μην ισχύει για Βραζιλιάνους όπως ο Μάτος ή για τον ίδιο που είναι ετινήσιος. Έχει απάντηση στο γιατί. Anis, we have seen that players like Hadjeridi, who goes off Ukraine or Russia in a big, you know, after more years, after a lot of years there, they have a problem to adjust in their new teams. Why do you think is that? Στην υπόλοιπη Ευρώπη. In all Europe. You know, my friend, I'm sorry, but look, you bought Virginia from Wolfsburg again, yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Why you yes. take him? Because the atmosphere in Greece, PAOK, it's a very big club. In Dynamo Kiev, we got good money. So some clubs in Europe, they will not take a player from Ukraine to pay him 1 million or one and a half million salary. Mm-hmm. They take just the top player like Yarmolenko or one another player he plays in Schalke. You know? So they yes. So they Kanatlyanka, yeah. So in Russia and Ukraine, the market is different. It's not like in Greece or in Tunisia or in France. So you can in Greece maybe take one good player for less money. But in Ukraine, because there is not top player like everywhere in the world, so the Ukrainian good player, they are very expensive. Before I speak, now I don't know exactly, but they was very expensive. So for Shakhtar, there is some player who take Ukrainian player take for 2 million netto per year or 3 million netto per year. So anywhere they cannot pay this. They would prefer to pay this for French player or Italian player or Spanish player than to pay to Ukrainian or Russian. That's why difficult for them to transfer in Europe. But PAOK, I think they are very intelligent with the transfer, and the sport director there or the scouting in PAOK, they are very intelligent. I know I worked, you know, before with them when I was in PAOK. I know that they take the player with a profile who can play in PAOK.
You know, it's not the same that you take anyone. You can take one talented player, very good player, but he cannot play in PAOK because PAOK need a character player and need a leader and need a player who can play with pressure, not to play like, okay, you will win today or not. No, in PAOK you have to win everything. Mm-hmm. So you need the character player, international player, and player who can push you in front. And that's... I think, I don't know, I'm not sure, but you have to thank the sport directors of PAOK, because from, I don't know if they pay good money now or not, but they can make a good team. And you see now this year PAOK, how they play, normally they get the cup and the league, so it's very good for PAOK. I think that's the problem in Russia, but also PAOK, they know how to buy players, they don't. You know, you can have pussy player. It's not, you know, you can bring very good player, but he play, you know, like a woman. So you cannot play. So I'm sorry. Like, you know, they cannot play okay, hard. Okay, it's okay. In PAOK they have character. Mm-hmm. Yeah. Λοιπόν, just a minute, I need to translate. Το πήγε λίγο σε μια πιο γενική έτσι απάντηση. Όσον αφορά τη δομή της αγοράς. Λέγοντας ότι ναι, ξεκίνησε λέγοντας ότι για ποιο λόγο όρισε ο ΠΑΟΚ από την Βόλφσμπουργκ το Βιερίνια. Είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο και ο Βιερίνια μπορεί να παίξει εκεί. Είπε ότι ο Χατζαρίδης στην Δυναμό έπαιρνε πολύ καλά λεφτά. Τέτοια χρήματα δεν δίνονται από άλλα από τα αθλήματα. Και στην Ουκρανία και την Ρωσία γενικά είναι μια διαφορετική κατάσταση. Οι πολύ καλοί παίχτες, οι κορυφαίοι παίχτες είναι ακριβοί. Όπως είπε ότι στη Σαχτάρ, ξεχώρισε τη Σαχτάρ, είπε για κάποιους παίχτες που έχει δώσει πολύ καλά χρήματα. Οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι πολύ δύσκολο να πάρουν μεταγραφή στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη επιλέγουν να δώσουν τα ανάλογα χρήματα σε Γάλλους, σε Ιταλούς, όλα αυτά, ή σε Βραζιλιάνους ακόμα όπως είπε. Τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ έξυπνος σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών. Είπε ότι ξέρω ότι παίρνουν παίκτες με προφίλ που μπορεί να ανταποκριθεί στον ΠΑΟΚ, γιατί όπως τόνισε μπορεί να πάρεις έναν καλό παίκτη, αλλά να μην παίξεις στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες που να μπορούν να ανταποκριθούν στην πίεση, να είναι ηγέτες. Νικητές και όπως είπε να μην είναι, αν χάσουν ένα παιχνίδι να μην τους ενδιαφέρει. Θέλει παίχτες με χαρακτήρα που δεν μπορούν να σκέφτονται ότι θα χάσουν. Είπε ότι δεν ξέρει αν δίνει πολλά χρήματα στην αγορά, αλλά ξέρει ότι κάνει μια καλή ομάδα. Ξέρει να αγοράζει παίχτες και όπως είπε, στον ΠΑΟ χρειάζονται παίχτες που να μην είναι γυναίκες, όπως το τόνισε. Ναι. Είπε και μια άλλη λέξη την οποία δεν μπορώ να μεταφράσω. Mm. Χρειάζονται παίχτες που να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πίεση και να είναι ηγέτες. Παρακολουθεί τόσο καλά τον ΠΑΟΚ. Μας είπε, ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες που θέλουν να είναι πολύ καλοί στο παιχνίδι από πίσω. Ξέρει για το Βιερίνια, ήξερε πώς χάθηκε το πρωτάθλημα για το κύπελο. Όλα τα ξέρει για τον ΠΑΟΚ. Anis, do you watch ΠΑΟΚ? Yeah. Sorry? Do you watch ΠΑΟΚ? Because we hear that you knew a lot. Yes, I know. I watch PAOK every game. Okay, not yeah. every game, because sometimes the time in Tunisia and Greece is not the same, but I know everything in PAOK. I know, I watch the news. You know, my friend, now in Tunisia, I love my ex-team and PAOK. So with all my respect for all the teams where I play, I love PAOK because I had very, very good experience there and very, you know, fantastic time there. So for me, PAOK is one of me now. I like and I watch and I will watch always PAOK, you know. Θα τον ευχαριστήσουμε, Νίκο. Okay, Anis, thank you very much. And my dream, my friend, to be head trainer of PAOK once, I will be, I think, I hope. Αυτό είναι. Okay, thank you, Anis. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Λοιπόν, όπως μας είπε στο τέλος, είπε ότι παρακολουθώ σχεδόν κάθε παιχνίδι, αν και κάποιες φορές... Την Κλειδησία μένει μόνιμα και... Ναι. Ναι. Η ώρα δεν βολεύει με η διαφορά της ώρας της Τινησίας με την Ελλάδα. Ξέρω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Αγαπάω την ομάδα μου στην Τινησία και τον ΠΑΟΚ. Έχω σεβασμό για όσες ομάδες έπαιξα, αλλά τον ΠΑΟΚ τον αγαπώ γιατί είχα μια έτσι, πολύ ωραία εμπειρία όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι έκλεισε την κουβέντα το Μπουσαϊντή. Ενημερωμένος πολύ. Ναι. Άλλος ένας και αυτός έχει παίξει και λίγο στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε μια χρονιά και αν ήταν μια χρονιά. Και παρόλα αυτά ήξερε τα πάντα.
ακόμα και για το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά που ψάχνει παίκτες που οι οποίοι πράγματι έχουν αυτό το πλεονέκτημα στην ανάπτυξη παιχνιδιού από πίσω. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε και στην πορεία λίγο αργότερα για τον μπάσκετ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Ανίση Μπουσαϊντή που ξέρει τα ελληνικά δεδομένα, τα δεδομένα του ΠΑΟΚ τα οποία είδατε πώς ανέλησε. Για την ομάδα η οποία δεν μπορεί να χάνει. Ναι, γιατί αυτή είναι η πίεση που υπάρχει και το δεδομένο. Και για τον Χατσερίδη που έχει πολλά πλεονεκτήματα και ποδοσφαιρικά αλλά και σε προσωπικότητα για να σταθεί και να ηγηθεί του ΠΑΟΚ όπως ο Μάτος. Μας είπε και τον παρομοίασε με τον Βραζιλιάνο που φυσικά είναι μέσα στους ηγέτες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο, πάμε στο διάλειμμα, κλείσαμε την πρώτη ώρα με είδη και αξεσουάρ μπάνιου Regina, με NAC Shoes, στα καταθήματα εδώ στην πλατεία Αγίας Σοφίας, αλλά και στο κόσμος, και στοίχημα για να στοιχηματίζεις εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. Για τον Ανίση Μπουσαϊντή, θυμάστε αρκετοί από εσάς πόσο έτσι μας έχει βοηθήσει με τις γνώσεις του για παίχτες από Ουκρανία και τα λοιπά. Γιατί για τον Μάτος ό,τι μας είχε πει τότε πραγματικά δικαιώθηκε και ειδικά για την ευχαίρεια του Μάτος στο σκοράρισμα. Και για τον Στέφελς. Που φυσικά είναι χαρακτηριστικό του Βραζιλιάνου, αμυντικού αλλά πολύ καλού σκόρερ. Ναι, για τον Στέφελς είχε πει άσχημα πράγματα και ας μην επανέλθουμε. Φίλος δηλαδή γράφει για τον Μπουσαϊντή, ιδανικός λέει για να κάνει το σκάουτερ του στον ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι νιώθει από ποδόσφαιρο αλλά και από τα σχετικά γύρω από το άθλημα μορφή ο Ανής. Ναι. Από το ελληνικό τραγούδι νιώθει. Πολύ λίγο έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έτσι, πολύ λίγο, αλλά θυμάται, νιώθει, παρακολουθεί, ξέρει και... Η δουλειά του είναι, ρε. Εσύ δεν παρακολουθείς άλλα από τα θύματα. Ναι, ξέχωρα το ότι έπαιξε τον ΠΑΟΚ και σίγουρα θέλει να έχει μια εικόνα του τι γίνεται στην πρώην ομάδα του. Αλλά γενικά είναι και δουλειά να παρακολουθείς τι γίνεται. Και για κάποια πράγματα για τα οποία συζητήσαμε. Για τους παίχτες που ερχόμενοι από Ουκρανία και Ρωσία δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Ισχύει για πάρα πολλούς. Δεν είναι πολλοί οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι που έπαιξαν στη Δυτική Ευρώπη και κατάφεραν να διακριθούν ή να πρωταγωνιστήσουν. Δεν είναι πολλοί. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει άλλο κλίμα. Ο ΠΑΟΚ έχει ιδιοκτήτη που νιώθει και συνεννοείται. Ο ΠΑΟΚ έχει ανθρώπους, έχει πλέον πολλούς ποδοσφαιριστές. Ακόμα και ο Σάχοφ που πράγματι είναι λίγο πιο κλειστός, πλέον τραγουδάει, πώς το λένε, τα ξημερώματα. Ναι, δηλαδή είναι μια άλλη κατάσταση και ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να τον αργύρωνε. Καταφέρει να πάρει πράγματα και από Ρώσους και από Ουκρανούς και από άλλες εθνικότητες που έρχονται από εκεί και έπαιξαν σε αυτές τις χώρες. Είναι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, για να επανέλθουμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, όπου ναι, okay, είναι τα ίδια ονόματα, αλλά τι να πούμε, αφού αυτή είναι η στόχη. Αυτή είναι κυρίως η στόχη. Και Σέρου είναι μέσα, να ξέρεις, στις συναλλακτικές. Ναι, να τα δούμε ένα προς ένα, γιατί γράφει φίλος. Πέρασαν 16 μέρες, λέει, από τότε με το Verblum και τι θα γίνει άμα δεν υπογράψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι θεματάκι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για τον Σουηδό, που πράγματι έχει μείνει ελεύθερος εδώ και καιρό και πράγματι ο ΠΑΟΚ τον έχει προσεγγίσει εδώ και καιρό και υπάρχει αυτή η δεδομένη πρόταση κοντά στα 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έχει απορρίψει άλλους στόχους και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τον φέρει εδώ και να μην τον αφήσει να φύγει αν δεν υπογράψει. Αυτός είναι ο στόχος. Αφού πράγματι παίζει μεγάλο ρόλο το κλίμα, οι συνθήκες, η χώρα, η οικογένειά του, γιατί δεν είναι υπερβολή ότι κουράστηκαν εκεί στη Ρωσία και θέλουν κάτι διαφορετικό, μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα προσφέρει όλα αυτά και αν αυτό γίνει και σύντομα θα είναι τεράστια η επιτυχία. Αν καταφέρει αυτές τις ημέρες που μπορεί και να αφιχθεί ο παίχτης να τον συμφωνήσει, να τον κλείσει για τα επόμενα 3 χρόνια. Επιθετικός είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι,
ο Πούκη στη θέση νούμερο 1 των στόχων. Ο Φιλανδός και αυτός ελεύθερος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, βέβαια, εντάξει. Τώρα εδώ είναι, παρότι πιο φθηνός, φαντάζει πιο δύσκολη περίπτωση από ότι του Σουηδού που είναι πιο ακριβώς. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ εκτιμά ότι ο Σουηδός τα λεφτά του τα αξίζει, αυτά, το 1-200-1-300. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που σπάνια τη λένε, Δημήτρη. Ναι. Ότι μπορεί να μην έχουν πιστεί και 100% για τον Μπούκι. Όλοι είναι σε συνάρτηση με τα χρήματα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Αν ήταν μόνο τα χρήματα, πιστεύω δεν ήταν για τον ΠΑΟΚ να ανέβει από τα 6,5-7 εκατοστάρικα στα 8-8,5 και κλείσει τη δουλειά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ τα 105 χιλιάρια και τα δίνει στον 25ο του παίκτη πριν κυπέλου, ενώ δεν έπαιξε παιχνίδι κυπέλου, εντάξει. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα, πιστεύω. Παρότι που δεν το λένε για να μην μειώσουν την όποια κίνηση γίνει, μελλοντικά αν γίνει. Εγώ θεωρώ δηλαδή από αυτά που ξέρω ότι έχουν και ένα ερωτηματικό. Δηλαδή αν τους έλεγε ο Πούκι 500 δεν τον έκλειναν. Μπορεί και όχι. Δηλαδή είναι μια περίπτωση, είναι η πρώτη στη λίστα, με αυτόν μιλάνε. Μπορεί να μπει και να πλασαρίστηκε πρώτο στη λίστα γιατί αυτά τα δεδομένα επειδή είναι ελεύθερος παίκτης. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες στη λίστα του. Κεσέρου είναι και αυτό. Αλλά και ο Κεσέρου 32. Ο Κόντε πόσο είναι? Πιο μικρό, 27, 28. Αλλά για τον Κόντε, ρε φίλε, τώρα δηλαδή, τι να σου πω, έχω πολύ... Μ' αρέσει έτσι όπως παίζει τα Γιάννενα, αλλά δεν μπορεί να μου εγγυηθεί ότι είναι η λύση που ψάχνουμε. Ο Γέντρισεκ. Της Ξάνθης, λες. Ναι. Έχει στοιχεία και βιογραφικό. Γέντρισεκ ή Κόντε. Πιο πολύ της Ξάνθης μ' αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Πιο δημιουργικός. Πιο παλαιστής, πιο μπερδεψιάρης, πιο κινητικός. Αριστερό πόδι δεν έχει αυτός. Και τα δύο, ούτε ξέρεις ποιο έχει, δεξί έχει. Αλλά νομίζω ότι είναι, χρησιμοποιεί και τα δύο με το ίδιο, με την ίδια ευχέρεια. Στα αλλά... άκρα ποιος παίζει? Ε? Στα άκρα. Ο Γέντρισεκ παίζει. Ναι, ο Κόντε δεν παίζει, αλλά δεν ψάχνει άκρα. Το Γέντρισεκ τον έβαλε στα άκρα τώρα η Ξάνθη Ντούμπα, στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι, να σου πω και το άλλο όμως, δε φίλε. Δηλαδή, είναι και οι δύο παίκτες που έπαιξαν σε ομάδες που έχουν ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή, δεν είναι τώρα. Δεν ξέρεις αν κολλάνε. Και δεν μπορείς να το δεις αν κολλάνε. Ναι. Στην επίθεση, αυτές είναι οι λύσεις. Ένας φίλος γράφει για την επίθεση αυτός ο Μποβί, ο Ερμποβί που. Στην Θέλτα δεν έπαιζε. Στην Κινκάμπ. Έπαιζε τώρα στη Θέλτα, κάπου έπαιζε. Στην Πέτης, κάπου έπαιζε. Ωραίο άλμα, εντυπωσιακό άλμα. Όχι, ρε, πολύ καλός. Και στο τέρμα, επίσης αρκετά ξεκάθαρη κατάσταση. Υπάρχει πάντα υπόψη ο Ζίφκοβιτς. Αν θα φύγει ο Ρέι, ειδικότερα, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για να οριστικοποιήσει την συμφωνία με τον Σέρβο τερματοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ξένο τον Μάτος, ξένο τον Μαουρίτσιο, ξένο τον Σάχοφ, ξένο τον Χατσερίδη. Μας ενημερώνει η Μπούντου ότι έκλεισε στην Κάλιαρη ο Σαρδουνά. Ωραία. Κάλιαρη έμεινε στην κατηγορία. Ναι, νομίζω ότι έμεινε. Mm. Έχει τέσσερις ξένου, τέσσερις, συν δύο, που έχουν συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, ο Ενρίκη και ο Βάρντα, έξι ξένοι του ΠΑΟΚ. Αυτή δεν είναι τη έξι. Μην τους έβγαζε 7 εγώ. Μήπως φέρνεις κανέναν ακόμα πίσω. Ο Τζάλμα τι είναι? Αφού έχει πορτογαλικό. Έχει. Πώς δεν έχει. Για τον Τζάλμα. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πράγματι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται. Για να το ξέρει αυτό ο ΠΑΟΚ, προφανώς οι κρούσεις έχουν γίνει στην πλευρά του παίχτη. Το συμβόλαιο του παίχτη τελειώνει το 19 το καλοκαίρι. Άρα ή τώρα τον παραχωρεί αν γίνει πρόταση από τους Τούρκους ή πράγματι τον θέλει πολύ και τον θεωρεί μια καλή λύση, όπως βλέπουμε ότι ο Λουτσέσκο τον θεωρεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στις επιλογές που έχει στα άκρα και προφανώς του ανανεώνει το συμβόλαιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η δρόμη για τον Τζάλμα Κάμπος, που πιέζεται μάλλον από την Αλάνια Σπορ, πρόταση δεν έχει έρθει ακόμα. Και πρέπει να πάρθει η απόφαση. Και η πλευρά του ψάχνεται γενικότερα για τελειώνει το συμβόλαιο. Ναι, λογικό είναι.
τώρα ή θα τώρα θα κάνει νέο συμβόλαιο. Ή στον ΠΑΟΚ ή αλλού. Τώρα, σε 6 μήνες θα κάνει αλλού. Στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει τώρα. Γιατί? Γιατί δεν πέρασε το εξάμηνο. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα εξάμηνο ακόμη έχει. Από το Γενάρη και μετά μπορεί να υπογράψει. Από το Γενάρη υπογράφει αλλού. Αυτό λέω. Άρα τώρα για θα κάνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι να τον ανανεώσει, πόσο είναι το τζόρμα. Ή τον θες ή δεν τον θες. Περίμενε, δε, πόσο χρόνο είναι το τζόρμα, 32 δεν είναι. Όλοι εκεί το ίδιο είναι. 87-88 είναι όλοι αυτοί. Ναι, δεν είναι. Όχι, γιατί 87-88 δεν. Δηλωμένο. Όλη η ομάδα εκεί είναι. Όλοι. Περίμενε. Τα 2-3 τέλος πάντων. Γεννημένοι το 87 και το 88. Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Ζάιτς. Φίλε που μας γράφεις ότι μιλάμε εμείς για αυτό το σεντερφόρ, δεν μιλάμε εμείς, ο ΠΑΟΚ μιλάει. Δηλαδή πραγματικά, εντάξει, τώρα εσύ δεν τους δέχεσαι, αλλά τι να κάνουμε. Ο Πούκι είναι. Ναι, ο Πούκι είναι, ο Κόντε είναι και. Αυτή είναι. Μα το είπε ο προπονητής ότι. Α, επειδή γράφεις και νωρίτερα, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ πρέπει να έχει 13-14 γκολ στο πρωτάθλημα και να ψηφίζει το καλύτερο της χρονιάς, όχι 19-4. Θέλουμε σεντερφόρ καλύτερο από αυτό που έχουμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να πάρεις καλύτερο του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, center for 2 εκατομμυρίων ευρώ. Που θα... δεν θέλει τέτοιον, δεν θα πάρει τέτοιον. Τι να κάνουμε τώρα, δεν αποφασίζουμε εμείς. Αυτή είναι η αποφάση της ομάδας. Ο Πρίγιοβιτς είναι ο νούμερο 1 και θα πάρει έναν υποδέστερο συμπληρωματικό. Πάντα θεωρητικά, γιατί στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να σου έρθει ένα και να κάνει παπάδες. Και να βγάλει τον Πρίγιοβιτς με δεκάδα. Ο Τζάρμα, ο οποίος είναι το 87. Τώρα έχουμε 2018. Ρε, όλοι εκείνοι σου λέω, όλοι. Ναι, άρα είναι 31, κλεισμένα, γιατί είναι 30 Μαΐου είχε γενέθλια το παλικάρι μας. 31, 32 βαδίζει τώρα. Το συμβόλαιό του θα τελειώσει 32 στα 33. Και μιλάμε για extreme. Ναι. Δεν ανανεώνεις, φίλε. Είναι extreme. Θες φρεσκάδα, θες ταχύτητα, θέλεις... Τον πουλάς. Τώρα όχι. Γιατί το... τι θα πάρει λεφτά για τον Τζάρμα, νομίζετε. Ξαναδιαφερθήκανε αυτοί τον Γενάρη. Για ελεύθερο λέγανε. Τι ελεύθερο. Ελεύθερο τον θέλανε. Νομίζανε ότι φεύγει. Καλά. Τον Ταμπίζα έχουν. Εσύ τώρα εδώ μιλάμε, γίνονται όρκια τώρα. Δηλαδή, ο μάνατζερ του Κίτσιου ήξερε τις προάλλες ότι ο Κίτσιου θα μείνει. Και είχε κάνει και κουβέντες. Και ξαφνικά μαθαίνουμε από τον Λουτσέσκου ότι δεν τον προβλέπεται στον προγραμματισμό του Κίτσιου. Και ότι είναι προσπόληση. Δηλαδή, να φεύγεις από τις αμαρίες, κανονικά. Θα δούμε. Είναι τόσες πολλές περιπτώσεις αυτές που οι σκέψεις αλλάζουν. Οι σκέψεις αλλάζουν, αλλά δεν υπάρχει προεργασία, δεν ξέρει κανείς τι κάνει. Δηλαδή, okay, είναι ο Μιστακίδης. Τι ο Μιστακίδης, ο Κουλούρης, να φύγει, είναι να φύγει, πού να πάει. Ποιος δουλεύει, πού θα πάει. Ο μάνατζερ του. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δουλεύει, πού θα πάει ο Κουλούρης. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Με τα γραφικά εκεί βαδίζουν τα πράγματα. Είπαμε, αν κλείσει ο ΠΑΟΚ και αυτήν την εβδομάδα δεύτερη μεταγραφή και ειδικά είναι ο Βέρμπλουμ, είναι πολύ καλά τα δεδομένα. Όσες μέρες και αν παίζει το όνομά του, το αποτέλεσμα μετράει. Με την αναδομό πορευόμαστε στη δεύτερη ώρα. Αναδομό pavlanakenis.gr για ανακαινήσεις και τηλεφωνικά ενημέρωση 2311-241-508. Με alter ego, ανδρικά ενδύματα και κοστούμια και σακάκια και παπούτσια και τα πάντα. Alter ego fashion.gr και νέο κατάστημα στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και φτύκαζε για πλακάκι και ήδη υγιεινή στην Καροτούμπα από όλων 39. Ένα τελευταίο διάλειμμα για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Με ποδόσφαιρο αλλά και με μπάσκετ βεβαίως, για να δούμε πώς ετοιμάζεται το ΠΑΟΚ για τον δεύτερο μικρό τελικό με τον Προμηθέα. Υπογράφει ο Δόνης με αφού συνάντησε τον Πιέγ Μπονξάντ. Παερός, τελειώσαμε αυτό. Το φάγαμε το επίθετο. Ο Δόνης πώς πίστηκε τώρα, λες. Γιατί που είχε να πάει. Εντάξει. Μήπως ήθελε να παραμείνει τελικά εντός. Φίλε, μείον 6 έχουν και απαγορεύονται τα γραφών. Τι έχει να κερδίσει. Έχει να περάσει μια χρονιά μηδενικής πίεσης στο πρόσωπό του.
όπως του Ζουνίδη, που ό,τι και να κάνει φταίει ο άλλος. Ωραία. Ναι, ρε φίλε, γιατί ο Ζουνίδης πώς την έβγαλε τη δουλειά. Πώς την έβγαλε όλη τη χρονιά. Φταίει ο Κίζας. Έφταιγε ποτέ. Φταίει ο Κίζας, ο Κόρκας, ο Τζομπατζόγλου, ο Βασιλόπουλος που μας ήρθε τώρα. Εσύ έφταιγες για τον Παναθηναϊκό. Οποιοςδήποτε άλλος εκτός του Ζουνίδη. Και άμα πέσει ο Παναθηναϊκός. Θα φταίει ο Αλαφούζος, ο οποιοςδήποτε άλλος. Γιατί λέει πάει ο Δόνης στον Παναθηναϊκό. Τι έχει να κερδίσει. Λεφτά. Άμα τον σώσει όμως. Δόξα. Άμα τον σώσει. Άμα τον σώσει. Είναι ήρωας. Είναι. Μα δεν θα αυτονόητος ότι... Για το Δόνι, για το Δόνι. Πώς αναρωτήθηκε... Μιλάτε για κάτι που δεν υπάρχει. Προπονητικά. Προπονητικά. Λάθος κάνεις. Και σου πήρε και πεταπλάσια λεφτά από αυτά που συμφώνησε. Ο Δόνις. Καταστροφέας. Παιχτάρα. Αυτός είχε, τι να κάνει. Ο μοναδικός μοναχοπέδι Αφρικανός που παίζει ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Ο Κουμάλο. Άχι, Δόνις. Όχι, καλός προπονητής είναι. Ποιος? Ο Δόνης. Από τον Ουζουνίδη είναι καλύτερος. Από τον Ουζουνίδη είναι καλύτερος. Κάτσε, μην γίνει στραβή κατά τον Οκτώβριο και να γνώσουμε κανένα Ουζουνίδη. Τον έχει διώξει ο άλλος γιατί θα θέλει λεφτά. Πώς? Είναι πολύ καλός προπονητής. Εντάξει. Ο Δόνης μοιάζει κοντά δίπλα του Σαρκόπη. Όχι, όχι. Α, θα δεις φέτος. Έξαλε στη Σταυρούπολη τώρα και στην Νικόπολη όλοι να ξέρεις. Μαζί σου. Έξαλε εκεί. Και Πάοξης. Ο Δόνης. Πάτε, δύο παιδιά παρά δέκα. Πάοξ ήταν η πίπα στην Παναθηναϊκό. Σκοτωμός στη Σταυρούπολη όταν ήρθε ο καλογεράς και τον πήρε. Από τότε ψυχράθηκε με τον πατέρα μου, η οικογένειά του. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μοσχοβίτης, γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι και πάλι. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πλήρης Δετάρτη ή ακόμα έχουμε μέρες. Πλήρης. Πλήρης δεν μπορεί να είναι αφού του λείπει και ο Τσόχλαδες κι αλλιώς. Έκλαιγαν στον Απόλλωνα, στον Προμηθέα, ότι εμείς έχουμε πολλές απουσίες. Και τους λέει και ο. Ποιος μίλησε τον ΠΑΟΚ? Ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος και εμείς είχαμε, κύριε, απουσίες. Δεν είναι μόνο. Και εμείς είχαμε, γιατί με ξεχνιέστε. Εκτός από Τσόχλα Χαραλαμπόπουλου, ποιους άλλους δεν είχαμε. Εντάξει, δύο. Και αυτοί δύο δεν είχαν. Μόνο ο Σαλούστρος και ο... αυτή, κοίταξε, τους προέκυψε το θέμα με τον Σαλούστρο ξαφνικά. Παραξαφνικά. Τον οποίο φιλοξένησες. Ξαφνικά και εμάς μας προέκυψαν τα θέματα και χάσαμε στον πρώτο γύρο. Φιλοξένησες εσύ, ναι, και τραυματίστηκε. Καλή, μπράβο Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Λοιπόν, έχουν ένα θέμα με το ψηλό του, τον Έλλης, εδώ και πολύ καιρό, που παίζει τραυματίο ουσιαστικά. Και στο μάτς, άμα θυμόσαστε, στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ λίγο και μετά δεν επέστρεψε. Κακό ήταν για τον ΠΑΟΚ αυτό. Γιατί όσο ήταν μέσα, η ρακέτα τους ήταν διάδρομος ανοιχτός. Mm-hmm. Και δεν έχουν και τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρείται εδώ και καιρό. Εντάξει, γενικά ο Μιλόσεβιτς, ναι, είναι ένας παίκτης που, εντάξει, δεν είναι, χάνει παιχνίδια τη σεζόν αρκετά από τραυματισμούς και τέτοια. Οπότε αυτοί οι τρεις σίγουρα ήταν απουσίες σημαντικές. Και ο Χολ νομίζω δεν είναι καλά, ο Αμερικανός ο Γκάρ. Που και αυτός και με τον Ολυμπιακό έχασε κάποια μάτς και δεν είναι στο 100%. Εντάξει. Τέλος σεζόν είναι. Είναι για αυτά μέσα στο... Μα είπε ο Σαλούτρος στις δηλώσεις του ότι και εμείς σαν έχουμε αδειάσει. Δηλαδή δεν δείχνουν να έχουν ενέργεια και... Εντάξει, ξέρω εγώ. Κοίτα, ο Προμηθέας στο παιχνίδι δεν μου έδειξε ότι είχε αδειάσει. Αν ήταν αδειασμένος, με την εικόνα του Πάκου στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε ο Πάκου να ξεφύγει και να καθαρίσει το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Προμηθέα το να βγει τρίτος δεν είναι λίγο. Έτσι. Είναι η δεύτερη γωνιά του στην Α1. Ναι. Θέλει να δείξει ότι έχει έρθει για τα καλά. Απλά εντάξει, τους παίχτες τώρα έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει Αύγουστο. Είναι 10 μήνες, όπως και να το κάνεις. Και άντε τους Έλληνες, σφίγγουν λίγο τα δόντια από εδώ από εκεί, βγαίνουν δυνατό τον Αμερικανό, θέλει λίγο να τον ψήσει. Ναι, θα πάνε να περάσουν και το ότι άδειασε η ΑΕΚ, την απέκλεισε ο ΠΑΟΚ αδειασμένη, άδειασε ο Προμηθέας. Τι θα γίνει καλά τώρα, όλοι αδειάσανε, ο ΠΑΟΚ γιατί να μην αδειάσει δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ γιατί να μην αδειάσει, ο ΠΑΟΚ από πότε παίζει. Που παίζει όλο και καλύτερα. Την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ κάνει το 50ο του παιχνίδι στη σεζόν. Ναι. Σιγά, λες και σκάβουν καμιά οικοδομή, σιγά. Όχι ρε, το νούμερο όμως είναι μεγάλο. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν είναι ότι είχε ένα παιχνίδι την εβδομάδα, κατάλαβες. Η σεζόν του είναι γεμάτη. Από έτσι είναι, αρχή, μεγάλη μπασκετική φανέλα, τώρα. Το μεγάλο τμήμα συμφωνώ του συλλόγου, δεν κατάλαβα τι να έχει δηλαδή. Συμφωνώ. Και πρέπει να έχεις την νοοτροπία ότι ακόμα και αυτά τα μάτς να είσαι έτοιμος να τα πάρεις.
Όπως και το είχε στο πρώτο παιχνίδι. Με τον Προμηθέα της Πάτρα. Το οποίο ήταν πράγματι πολύ άνετρος ο ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι, αλλά δυσκολεύτηκε, έχασε το προβάδισμα για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο που τελικά μάλλον οι βολές ήταν, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Πού αλλού υστέρησε ο ΠΑΟΚ? Υστέρησε ένα διάστημα που δεν έπαιξε ούτε ο Γκος ούτε ο Πέτεγουι. Εκεί λίγο κολλήσανε. Ναι, λίγο μπερδεύτηκε σε ένα σημείο που ο Προμηθέας, επειδή δεν είχε και ψηλό ουσιαστικά, έπαιζε με ένα κοντό σχήμα και έβαλε στο ρυθμό του αυτόν τον καλό τον Αμερικανό που έχει πάρει, τον Brother. Ναι. Αλλά και πάλι από ένα σημείο και μετά, γενικά το παιχνίδι θύμιζε αρκετά, όχι τόσο καλό επίπεδο, το δεύτερο μάτι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στα πλοία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπροστά, όποτε ο Προμηθέας τον έφτανε, έβρισκε τον τρόπο και έμενε μπροστά. Ακόμα και όταν τον πέρασε ο Προμηθέας, γιατί είχε φτάσει πίσω στους 5 με δύο τρίποντα του Γκίκα συνεχόμενα, πάλι βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να πάρει το παιχνίδι. Ο Γκίκας ο οποίος σουτάρει σαν τον Κάρι, έτσι. Μπορεί να σου τα δείξει. Δεν το λυπάται καθόλου. 22 τρίποντα. Δεν το λυπάται. Νομίζω τελείωσε το μάτς προχθές με 5 στα 14. Εντάξει. Ναι. Δεν το λυπάται. Καλά, τώρα από τη στιγμή που έχουν και αυτές τις απουσίες. Έτσι και όσο είχε ένα ελεύθερο ρόλο φέτος ο Προμηθέας και έχει κάνει αυτή πολύ καλή σεζόν. Από τη στιγμή που του λείπουν και σημαντικοί παίκτες του Προμηθέας, παίρνει και άλλες αποφάσεις και ευθύνες επιθετικές. Okay. Ήταν καλή εικόνα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν το παιχνίδι δεν ήταν προς το τέλος σεζόν θα κέρδιζε πιο εύκολα. Αν δηλαδή δεν ήταν κομμάτι που αρχίζει να βγαίνει για λίγο κούραση σωματική ψυχολογική. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έκανε τη δουλειά του, έκανε το 0-1 και αν καταφέρει να κάνει και το 2-0 Τετάρτη, σίγουρα έχει κάνει πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει το δικό του πρωτάθλημα, αυτό της τρίτης θέσης. Παραπάνω δεν γίνεται. Mm-hmm. Οπότε η τρίτη θέση είναι το ταβάνι μέσα, είναι στην Ελλάδα, οπότε αν το καταφέρει θα είναι σίγουρα επιτυχία. Απλά δεν νομίζω ότι τελείωσε κάτι κερδίζοντας το Σάββατο. Ναι. Πιστεύω ότι ο Προμηθέας θα το παλέψει, όπως βλέπουμε. Έχει και τρόπο, αν ζορίζεται, να μένει μέσα στο μάτς. Το βλέπουμε όλη τη χρονιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για Τετάρτη, για κάτι ανάλογο. Αυτό τελικά είναι δουλεμένο, το να μένεις ψύχρεμος με τους διαιτητές, έτσι. Ναι, ναι. Το είδε και το πήρε και ο Ολυμπιακός. Όσοι ήταν και το τελικό χθες, το πρώτο τελικό, το κατάλαβαν. Ναι. Ναι, γιατί πλέον το ξέρεις. Το περιμένεις. Απλά λες ότι κάποια στιγμή, παιδί μου, θα υπάρχει λίγο ντροπή. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να λέμε γιατί τα ρούχα της φυρίζει όλα τα μάτια του Προμηθέα, τα δύσκολα στην Πάτρα και τα ρούχα να έχει δώσει ένα σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Όπως ο Παναγιώτου χθες με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο πράγμα. Τι κάνει. Ο Παναγιώτου δεν έδωσε κανέναν. Κανένα σφύριγμα. Έδωσε ένα που βγήκε μπάλα έξω από τα μάτια του μπροστά. Λέει δεν θα τα ξεχνιστούμε. Έδωσε Ολυμπιακό. Εντάξει. Δεν θα πω ότι διάβασα κάπου γιατί το δεύτερο ημίχρονο το είδα λίγο αποσπασματικά. Οι βολές μετά το 25 στο τελικό ήταν 20-0. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία περίοδο 14-0 πάντως. Τέταρτη περίοδο ξεκίνησε με 7-0 φάουλ. Εντάξει. Και άρχισαν να σφυρίζουν φάουλ αφού άρχισε η πίεση η εξωπραγματική αγώνα που δεν μπορούσαν να... Τα δύο πρώτα και μετά μόνο τα υποχρεωτικά. Αυτά που δηλαδή ήταν να γλιτώσει καλάθι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση του Παπα-Νικολάου όπου ελευθερώνεται και δίνουν το φάουλ χαμηλά γιατί έχει μισ μάτς. Ναι, ναι, γιατί να το βάλει. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σωστό σφύριγμα όμως. Σωστό σφύριγμα. Δηλαδή ήταν φάουλ άμυνα. Ναι. Και στο δεύτερο τελικό είναι τριάδα, δεν είναι δύο. Γιατί χθες ήταν ο Παραγιώτη και ο Διαμαντής και ο Πιλοίδης λίγο το έφερνε στα ίσα όσο μπορούσε. Ναι. Στο δεύτερο είναι θα πέσει κλάμα. Τι είναι? Είναι Αναστόπουλος, Μάνος και Ανδρικόπουλος. Τι είναι αυτή χειρότερη? Η τριάδα. Θα περάσουμε ωραία. Την Πέμπτη πραγματικά πρέπει να ράξει μια γωνία, να πάρει το popcorn. Στον Πειραιά μέσα μπορούν να. Θα δούμε. Θα δώσουν το καλύτερο αυτό του στα παιδιά. Στον ΠΑΟΚ ποιος είναι την Τετάρτη? Στον ΠΑΟΚ είναι Σόμος, εννοείται. Ο Σόμος τι μας έχει πάρει, Εργολαβία? Δεν ξέρω, τελευταία σφυρίζει αρκετά. Σχοινά Σόμος, αν θυμάμαι καλά. Και ο Σχοινάς είναι. Και Τζαφλέρι, ισορροπημένος. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή όταν είναι θα υπάρχει ένας ο πρώτος που οκ okay, και μετά οι άλλοι γύρω γύρω. 8.000 άτομα στο παρατάκι, τρομοκρατία. Ναι. Μπινελίκη από το πρώτο λεπτό κανονικά. Δηλαδή και όλα υπέρ του ΠΑΟΚ μπινελίκη. Ναι. Τέλος πάντων. Προάγουμε τον αθλητισμό. Καταρχάς δεν μπορείς να ρίξεις οποιοδήποτε μπινελίκη να πεις κάτι γιατί ευνοήθηκε σύμφωνα με όσα πέρασε ο Μηθέας προς τα έξω. Καλά αυτό. Ήταν και φορτωμένος. Ο γιατράς δεν ήταν διαιτητής και είχε πιτσαρία. Όχι εσύ, εντάξει. Δεν ήταν προπονητής και είχε πιτσαρία?
Ότι μέχρι πρόπερση μου είπαν είχε πιτσαρία. Δεν αποκλείεται να έχει κιόλας, εντάξει. Να έκανε και άλλα πράγματα. Όχι, ότι δεν ήταν προπονητής τέλος πάντων. Ήταν και φορτωμένος. Δηλαδή στις ερωτήσεις, μα αφού αδικηθήκαμε, μας κλέψαν το παιχνίδι και τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι. Αδικηθήκαμε, μας κλέψαν το παιχνίδι και στη τελευταία φάση βλέπουμε ένα replay, δεν βγάζει κανένα άκρη και η μπάλα πάει στον Προμηθέα. Κατευθείαν σε ούτε το μάτι της Μόρντορ. Ούτε το μάτι της Μόρντορ. Και πότε πήγε η μπάλα στον Προμηθέα. Ναι. Και η μπάλα πήγε στον Προμηθέα με τη ρούχα να έρθει να και να λέει για τον Προμηθέα η μπάλα. Το είδε. Μπήκε το χέρι του, του Μαργαρίτη. Λέω, ποιο χέρι είδε, πού πήγε το χέρι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Και, εντάξει, και ξέρεις πώς αποφασίζεις, βέβαια. Είναι στη φάση κρουμπάλι, άρα σίγουρα. Το πουλέν μου, ρε φίλε. Το πουλέν μου. Καλό πρώτο ημίχρονο έκανε. Φίλε, δεν ξέρω τι έχει πάθει με την μπάλα. Είναι μαλωμένος, είναι. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι παθαίνει. Βλέπει την μπάλα και πανικοβάλλεται. Πέρα τώρα από το κομμάτι που λέμε για τη δυσία και για όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε για ακόμα μία φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Το γεγονός ότι μπαίνει ο Μαργαρίτης σε κάποια φάση τέταρτη περίοδο σε κλειστά παιχνίδια και ο τρόπος που αμέσως ο ΠΑΟΚ βρίσκει ελεύθερα σουτ, καθαρές φάσεις για να τελειώσει κάτω από το καλάθι, φτύρει την αντίπαλη άμυνα με φάουλ, είναι φοβερός. Δηλαδή στην Πάτρα, φυσικά χρεώθηκε με τρία φάουλ από το ημίχρονο, εντάξει, ήταν έξω μέχρι το 34. Το κάνει συνεχώς ο Παπαθεοδόρο αυτό, εντάξει. Ναι, ναι. Αυτό είναι το Lucky ότι... Jones, τους κρατάει ναι. Για τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι ξεκάθαρο τον θέλει στην τέταρτη περίοδο τον, ναι. Τον Μαργαρίτη. Απλά ο Μαργαρίτης έβαλε 11 πόντους, οι 8 ήταν στην τέταρτη περίοδο και όλοι ήταν πόντοι οι οποίοι ξέρεις, ήταν στο πόντο πόντο. Μέτρησαν πάρα πολύ στην οικονομία του αγώνα, βέβαια. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει βρει αυτό το ρόλο, τον έχει βρει πολύ καλά και σε αυτό το pick and roll που παίρνει την μπάλα στο πρώτο του βήμα, δηλαδή όχι όταν έχει βουτήξει μέσα στο καλάθι, αλλά εκεί πάει στο καλάθι, δεν Νίκο, γι' αυτό. Ο άλλος παίρνει την μπάλα, κοιτάει, όχι να ποστάρει, όχι να κάνει, αυτός παίρνει την μπάλα, τη βάζει. Ο Τζάκσον. Ας το Τζάκσον. Ο Τζάκσον καλός είναι. Ο Κρουμπάλι. Ο Κρουμπάλι, εντάξει, το Κρουμπάλι. Ο Κρουμπάλι πάει τρακέρνη. Ο Κρουμπάλι στην επίθεση είναι για να κάνει ένα καλό screen, να βουτήξει και να την πάρει κάτω από το καλάθι και να τη βάλει, αν μπορεί. Δεν αν δεν του φύγει πράγματα. Από τα χέρια. Ναι, αυτή την κόλλα που πράγματα. Έχουν στο hardball δεν μπορεί να τη δουλέψουμε λίγο. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία, θα πάω να πάρω μια κόλλα. Μίλα με τον προπονητή, θα του τη δώσω να το κάνει στην προπόνηση. Θα κολλάει για τους επόμενους, ρε. Τι? Θα κολλάει για τους επόμενους. Μένει κόλλα. Μένει κόλλα, δεν είναι μόνο τι? Για ένα άτομο, δεν είναι ατομική. Ο Μαργαρίτης δεν θέλει κόλλα, τι να κάνουμε με το ζόρι. Ωραία, σε μια κρίσιμη τελευταία επίθεση τέλος πάντων, ας του βάλουν κόλλα. Που δεν παίζει ποτέ στην τελευταία επίθεση, νομίζω ο Κρουμπάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι... Είναι πολύ σπάνια μέσα. Πρέπει να είναι όλοι οι άλλοι έξω για να είναι ο Κρουμπάλι στο τέλος. Ναι, ναι, σε κλειστό παιχνίδι. Γεγονός. Εντάξει, ο Μαργαρίτης σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Είναι... Δηλαδή, μπορεί και να τελειώσει και να βγει και ελεύθερη πάσα είτε σε κόψιμο είτε σε τρίποντο. Είναι πολύ καθοριστικός. Σε πολλά παιχνίδια έχει γίνει αυτό. Δεν έγινε μόνο τώρα. Στην Πάτρα. Φίλος γράφει και δεν λέμε στον Ιβάν ότι μέσω EuroCup βγαίνουμε Ευρωλίγκα. Με τρία χαρτιά κάνουμε ομαδάρα. Διάμα ήταν να επενδύσει ο Ιβάν. Στο μεταξύ, παιδιά με τον Ιβάν λίγο. Και κουτσή Μαρία λεφτά από τον Ιβάν. Δηλαδή αρχίζει λίγο και θολώνει το μάτι του, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν πείθεται για τον μπάσκετ. Αξιοπρέπεια ζητάει, ζήτησε, του αρέσει αυτό που έχει και τελείωσε. Τι να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου λένε για νούμερα απίστευτα τώρα στον ΑΣ, εντάξει. Ο δεν τρόπος για να πάει στην Ευρωλίγκα είναι μόνο από εκεί πλέον. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο τρόπο η ελληνική ομάδα πλην των δύο να πάει στην Ευρωλίγκα σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση, έτσι δεν λέω για τώρα, κατά το καλοκαίρι. Θα αν θα κάνει η ομάδα κάτι για χτυπήσει το πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι άλλοι παίζουν Ευρωλίγκα. Μόνο έτσι, δηλαδή θα κάνει 3,5 εκατομμύρια ομάδα με πολύ καλό. Με πολύ καλή τεχνογνωσία. Και να πάει να παίξει στην Πάτρα, μπες και έχει καμία κερκίδα της προκοπής. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ακούγεται το ΠΑΟΚ, ξέρω, στο γήπεδο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μόνο αν πάρουν για το μάτς τον Γκόμες και το Σεπέδα θα έχει το γήπεδο 8.000 κόσμο. Γράφει ένας ακόμα φίλος που βάζει το βόλι πάνω από το μπάσκετ. Το βόλι διεκδικεί τίτλους, έτσι τα λέμε. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εσύ μια φορά πήγες να διεκδικήσεις, σου πληρώσαμε αποστολή να πας στο Φάρο και χάσε τον Παπα Μακάριο, ωραία, και τον Κακιούζη. Που είχε σταματήσει τον μπάσκετ του Άλεξ. Τότε το Φάρο Κερατσινίου τότε. Τώρα... Δεν είναι, ο Φάρος μεταφέρεται. Δεν είναι ένα. Από τότε πάει κάθε χρόνο αλλού. Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία.
Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά και με το. Είναι η αποστολή, τα χειρότερα λεφτά που έχουμε δώσει πρέπει να είναι. Αυτά και με το μπάσκετ. Ακριβώς στις 2. Τώρα διάφορα μηνύματα έχετε στείλει, δεν τα διαβάσαμε. Και αύριο μέρα είναι. Τι έχει παρουσίαση εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο τα διαρκείας. Δεν είναι, ασχολούνται με άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Μα έχει και, ο κόσμος έχει και μεγάλη διάθεση αυτή την. Εντάξει, θα έχει και αργότερα, με μια-δύο μεταγραφές ακόμα. Νομίζω θα έχει πάρα πολλά διαρκείας φέτος ο ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς, από την Alter Ego, για ανδρικά ενδύματα, δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαρίδη 85, αλλά και στο κέντρο, Παύλου Μελά 36, με την Αναδομό, για ανακαινήσεις και πολλά προνομιακά πακέτα, 23-12-41-508, για να ενημερωθείτε. Από εμάς, καλό μεσημέρι, συνέχεια εδώ με φουλ επίθεση και Κώστα Βασιλόπουλο.